κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Πολιτεία Φίλοι Πολιτών. Μία εκπομπή που ε, ως επίκεντρο της θεματολογίας της, όπως ε, συνηθίζουμε να λέμε, είναι ο άνθρωπος. Και με την ιδιότητά του ως πολίτης, πώς πρέπει να λειτουργεί, πώς πρέπει να τοποθετεί τον εαυτό του μέσα στην πολιτεία του, να δημιουργεί, να παράγει και να καρπώνεται και τα αποτελέσματα όλων αυτών. Σήμερα είναι η τρίτη εκπομπή που κάνουμε για την ίδια θεματολογία. Έχουμε καλεσμένο ξανά στο στούντιο τον κύριο ε, Πασκαλίδη Δημήτρη, ο οποίος είναι υποψήφιος με την Ελλήνων Συνέλευση, ε, υποψήφιος βουλευτής στον ε, νομό Ηρακλείου. Κύριε Πασκαλίδη, καλώς ήρθατε ξανά στο στούντιο. Καλώς σας βρήκα και πάλι, κύριε Σουφλερέ. Κύριε καλησπέρα μου όλους τους σε Κύριε Πασχαλίδη, ε, θα ήθελα να μας κάνετε μία αναδρομή στις δύο προηγούμενες εκπομπές που κάναμε για τις συμβάσεις, έτσι ώστε οι τηλεθεατές μας να έχουν ε, μία πρώτη εικόνα για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα και το τι θα ακολουθήσει στην σημερινή εκπομπή. Πάρα πολύ σωστά. Ε, ξεκινήσαμε από την πρώτη εκπομπή, όπου στην ουσία... Ξεκινήσαμε από την Επανάσταση του 1821, τα δάνεια τα οποία δόθηκαν στην Ελλάδα. Είδαμε ότι δεν, από αυτά τα δάνεια τα οποία μα έδωσαν οι μεγάλε δυνάμει, στην, στην, ουσία στην Ελλάδα δεν ήρθε τίποτα, και ήταν πάρα πολύ μικρά ποσά. Ε, η πρώτη πτώση τη Ελλάδα το 1827, ήρθαν οι μεγάλε δυνάμει να σταματήσουν και καλά τι εθνοπραξίε μεταξύ Ελλάδο και Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όχι επειδή μα αγαπούσαν, όπω είπα, αλλά για την επιβολή του, την επιρροή του και την ενίσχυσή του στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η πρώτη αρχικά συνθήκη ήταν τρία συγκεκριμένα πράγματα, όπου μεταξύ της ειρήνευσης αυτής θα πρέπει η Ελλάδα να αποτελέσει μετόχη, όπως είδαμε, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και όσον αφορά στα αυτά τα οποία θα αναχτίσει πίσω, δηλαδή τα νησιά του Αρχιπελάγους, όπως αναγραφόταν μέσα στη συνθήκη και την Ήπειρο, θα έπρεπε να αποτίσουμε φόρο τιμής και να πληρώσουμε εξ αυτών αποζημίωση. Δηλαδή, ενίκιο για την ίδια μα την πατρίδα. Οι μεγάλε δυνάμει είδαμε ότι θα μπο με σκοπό να σταματήσουν οι ηθροπραξίε, ακόμα και σε περίπτωση που αυτό το αρνηθεί η Ελλάδα ή το αρνηθεί ο Σουλτάνο, έχει το κάθε δικαίωμα να παρεμβαίνει και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα τα οποία χρειάζεται. Με απότερο σκοπό να τελέσει, όπω λέμε, και να οριστικοποιηθεί και να εφαρμοστεί και όλη αυτή η συνθήκη στο 100%. Να έρθει το αποτέλεσμα το οποίο αυτοί επιζητούν. Αυτή η συνθήκη, όπω είδαμε, δεν καρποφόρησε γιατί δεν τη δέχτηκε ο Σουλτάνο και προχωρήσαμε. Αυτό οριστικοποιήθηκε μετά από δυόμιση ολόκληρα χρόνια, όπω παρουσιάσαμε στην τελευταία μα εκπομπή, τη συνθήκη του Λονδίνου, το πρωτόκολλο του Λονδίνου. Αλλιώ του 1830 στι 3 Φεβρουαρίου, όπου είδαμε πολύ σημαντικά πράγματα. Είδαμε, υποτίθεται ότι η Ελλάδα μα γίνεται ένα ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτο. Ε, αλλά στο άρθρο 3, που παραμείναμε λίγο και σχολιάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, είδαμε ότι η Ελλάδα θα έχει το πολίτευμα της μοναρχίας, ενώ αποτυπώσαμε ότι μέχρι και το 1829 κάναμε εθνοσυνελεύσεις στην Πελοπόννησο, ως κυρία με την απελευθέρωση της Πελοποννήσου. Τελικά είδαμε ότι ε, στην Ελλάδα δεν θα γίνονται πλέον εθνοσυνελεύσεις, θα έρθει η απόλυτη, συνταγμα... η, η απόλυτη μοναρχία του μονάρχη, όρισαν οι μεγάλες δυνάμεις και μας έφεραν ως εθνικά αντιπροσωπεία τα φιλογαλλικά, τα φιλορωσικά, τα φιλογερμανικά, τα φιλοαγγλικά κόμματα. Βαβαρό βασιλιά. Και αποτυπώσαμε και αναλύσαμε την ο βασιλιά. Ε, και μετέπειτα μπήκαμε στη διαδικασία τη ανεξαρτοποίηση σε εισαγωγικά του ελληνικού κράτου, που όπω αποτυπώσαμε στην ουσία η Ελλάδα δεν απελευθερώθηκε ποτέ. Τελικό σκοπό τη συνθήκη ήταν όλη αυτή να δημιουργηθεί το ελληνικό κράτο, το οποίο θα ερχόταν ο βαβαρό βασιλιά ω πριν και όπω τον αναφέρουν. Τα φιλογαλλικά, τα φιλογερμανικά, τα φιλορωσικά, τα φιλοαγγλικά κόμματα. 60.000 βαβαρού τεχνοκράτε όπω είδα, είδαμε τότε. Και έπρεπε να καθοριστεί και η οριστική αποζημίωση και πληρωμή τη Οδωμανική Αυτοκρατορία βάσει τη αρχική συνθήκη 6 Ιουλίου του 1827. Και ξεκινήσαμε στη συνθήκη του Λονδίνου του 1832, που έγινε η συνθήκη στην Κωνσταντινούπολη. Ω αλλιώ συνθήκη στην Κωνσταντινούπολη το 1832 στι 21 Ιουλίου. Η θεματολογία τη συνθήκη αυτή περιέχει το νέο όριο των συνόρων, την αποζημίωση τώρα για την Τουρκία. Πόσο, θα, πόσο καθορίστηκε η αποζημίωση της Τουρκίας. Ε, θα είχε το διορισμό επιτρόπων, δηλαδή θα διορίζαμε κάποιους επιτρόπους οι οποίοι θα έφτιαχναν, θα όριζαν τα σύνορα, Πότε θα γινόταν η πληρωμή τη αποζημίωση αυτή, πότε θα γινόταν η Τούρκη και η Ένωση των ελληνικών εδαφών, για να αναγνωριστεί επίσημα το κρατήδιο βασίλειο τη Ελλάδο, και να έρθει ο βασβαρό βασιλιά σε εμά να μα διοικήσει με το πολίτευμα του απόλυτου μονάρχη, κύριε Σουλένη. Μάλιστα. Και φτάσαμε λοιπόν στο... στο σήμερα, στη σημερινή εκπομπή. Είχαμε διαβάσει τα άρθρα για την συνθήκη τη Κωνσταντινούπολη το απόσταγμα από όλο το προηγούμενο, όλα τα προηγούμενα στοιχεία ήταν ότι οι μεγάλες φιλοελληνικές δυνάμεις τελικά δεν ήταν και τόσο φιλοελληνικές. Έως καθόλου. Έως καθόλου από τα υπογεγραμμένα που είχαν και από τις προτάσεις που έκαναν μέσα λοιπόν από όλη τη διαδικασία φαίνεται ξεκάθαρο ότι τελικά δεν ήταν με το μέρος της Ελλάδος παρόλα τα αυτά, όμως, όπως είπατε, δημιούργησαν τα τρία μεγάλα κόμματα, διαχώρισαν τους Έλληνες σε τα φιλογαλλικά, τα φιλορωσικά και τα φιλοαγγλικά, κάτι που γίνεται μέχρι και σήμερα. Μέχρι και σήμερα υπάρχουν τα κόμματα και διαχωρίζουν τους Έλληνες, διαχωρίζουν το έθνος, την ολότητα του, του έθνους μας. Και πάμε λοιπόν μετά τα άρθρα της Κωνσταντινούπολης να δούμε τι άλλο λέει α, αυτή η συνθήκη. Έτσι ακριβώ, έτσι πολύ, πολύ ορθά, κύριε Σοφλέρε. Αυτά τα κόμματα έχουμε ακόμα μέχρι και σήμερα. την εθνική αντιπροσωπεία. με 60.000 βαβαρού το που συνεχίζουν ακόμα και υφίσταται όλοι ακόμα μέχρι και σήμερα. Είναι οι ίδιοι σε πολύ κέραιε θέσει και διοίκηση τη χώρα. Είναι Είδα, δηλαδή να οι σημαντικό... απόγονοι εκείνων των 60.000 βαβαρών που ήρθαν στην Ελλάδα. Το 1800, τη δεκαετία του 1830. Σαφώ κύριε Σουλαρέα. Μα ήρθαν 60.000 βαβαροί τεχνοκράτε με τι οικογένειέ του. Δεν γέννησαν. Μα τι μου λέτε. Ε, δεν δίκησαν. Δεν, δεν, δημιούργησαν. Τα κόμματα όλοι αυτοί που ήρθαν, τα φιλογαλλικά, τα φιλογερμανικά, όλοι αυτοί τα, οι οποίοι ήταν μέσα σε όλα αυτά τα κόμματα των μεγάλων δυνάμεων που ήρθαν με τι οικογένειέ του. Δεν δημιούργησαν, δεν έκανε οικογένειε. Πού όλα αυτά τα, τα μέλη των οικογενειών του που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ελλάδα. Α, ε, από γενιά σε γενιά. Όπω και εμεί από γενιά σε γενιά πάμε προ τα πίσω, προ του προγόνου μα. Έτσι και αυτοί από γενιά σε γενιά προχωρούσαν να ακόμα μέχρι και στο σήμερα. Η φυσική ακολουθία αυτό ε, λέει. Αλλά ε, συμπεραίνω ότι δεν δικήθηκε ποτέ η Ελλάδα από Έλληνε. Αυτό μα λέτε. Αυτό είναι η πραγματικότητα, κύριε Σουφλαρέ. Την Ελλάδα από τότε μέχρι και σήμερα, τώρα που θα δούμε από το νεοσύστατο κράτο και μετέπειτα, δεν την κυβέρνησε ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ κανένα Έλληνα πολίτη. Κανένα Έλληνα. Είναι πραγματικά λυπηρό αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι απόλυτη. Είναι μία είναι απόλυτη και είναι αυτή. Γιατί είναι αλήθεια. Και αυτό αποτυπώνεται μέσα από τα ίδια του τα γραφόμενα. Σε όλο αυτόν τον κύκλο εκπομπών που θα δείχνουμε με όλε τι συμβάσει, όλε τι συνθήκε, όλα τα διακρατικά μα και ό,τι όλα αυτά τα οποία θα παρουσιαστούν με όλα τα στοιχεία. Μα όλοι αυτοί που, που κυβέρνησαν την Ελλάδα έχουν ελληνικά ονόματα. Θα το δούμε. Θέλετε να πείτε Είτε. ότι. Ε, δεν είναι ελληνικά τα ονόματα που χρησιμοποιούν μέχρι και σήμερα. Κύριε Σοβλερέ, ένα μέρος των προγραμματικών δηλώσεων του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης mm -hmm. είναι να συσταθεί Επιτροπή Ελέγχου Δημα... Δημοτολογίων. Μόλις ελέγξουμε όλα μας τα δημοτολόγια, κύριε Σοβλερέ, σε όλη την Ελλάδα και πανταχού, θα καταλάβουμε πολύ καλά ποιοι είναι όλα αυτά τα ονόματα και ποια ονόματα κρύβονται πίσω από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα και μπορείτε να πάτε τόσο πίσω έτσι ώστε να βρείτε την αλήθεια. Εννοείται. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Γιατί αυτό είναι και μέσα στο πρόγραμμα τη Ελλήνων Συνέλευση Επιτροπή Σύσταση Επιτροπή Ελέγχου Εξέταση Όλων των Δηματολογίων σε όλη την επικράτεια. Ο έλεγχο, ο οποίο θα διεξανθεί επί παντό επιστητού από την Ελλήνων Συνέλευση σε όλη την Ελλάδα, είναι πραγματικά εξονυχιστικό. Θα ελεγχτούν τα πάντα. Δεν θα μείνει τίποτα έτσι όπω το γνωρίζουμε σήμερα. Και με όλα αυτά τα οποία έχουν υπογράψει. Γιατί έχουν υπογράψει πολύ άσχημα πράγματα. Και μέσα σε κοινοπραξίε. Όπω θα βγάλουμε και τι κοινοπραξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δουν όλοι οι Έλληνε πολίτε τι έχουμε υπογράψει για να συσταθεί αυτή η εταιρεία που σήμερα λέγεται Ευρώπη. Και τελικά η Ευρώπη τι είναι. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα ή είναι μήπω είναι κάτι άλλο. Και πόσα τελικά είναι τα κεφάλαια τα οποία δώσαμε. Και όλε αυτέ τι εισφορέ που δίνουμε. Και γιατί σήμερα έχουμε φτάσει στον όλεθρο και στον πάτο. Όλα αυτά θα τα δείξουμε, κύριε σοφλαρέ. σε όλο αυτόν τον κύκλο εκπομπών που θα υπακολουθήσει στι τηλεοπτικέ συχνότητε του Έλευση TV και του Σόρα TV. Μάλιστα, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μα, κύριε Πασχαλίδη. Mm. Πραγματικά. Πάμε όμω στο σημερινό μα θέμα, που είναι η συνέχεια τη συνθήκη, όπω το αφήσαμε στην προηγούμενη μα εκπομπή. Σωστά. Στην ουσία, όπω μα αποτυπώσανε, ήταν η... επειδή η Αγγλία έφερε κάποιε ενστάσει όσον αφορά τη διαδικασία για να έρθει ο Όθωνας στην Ελλάδα να οριστικοποιηθεί και να τελεσυδικήσει η εκλογή του τον... Γιατί δεν τον έκλεξαν οι Έλληνες. Mm -hmm. Τον έκλεξαν οι μεγάλες δυνάμεις, όπως είδαμε. Δεν τον αναγνώρισαν οι Έλληνες ως βασιλέα τους. Οι μεγάλες δυνάμεις. Αποτυπώσαμε, είναι... να το ξαναποτυπώσω και σε αυτή την εκπομπή, βασιλιάς είναι η βάση του ήλιου, εκλεκτός των θεών δημιουργών και τον αναγνωρίζουν και τον εκλέγουν οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα... Και με τη, με, τον, με τη, σύσταση του ελληνικού κράτους μας ήρθε αυτόκλητος βασιλιάς. Και όχι αναγνωρισμένος από μας τους ίδιους τους Έλληνες. προχωράω. Ήταν στη συνθήκη που τελείωσε η συνθήκη αυτή και συμφώνησαν όλες οι μεγάλες δυνάμεις και ήρθανε ξεκίνησε το 1933 από τη στιγμή τελικά που η Αγγλία έκανε συμφωνία με το Στάφον Κάνινγκ τον υπουργό Εξωτερικών τη τότε μεταξύ των διμερών σχέσεων Αυτουνού και του Σουλτάνου. Και έτσι αποδέχτηκε, προσέξτε τη γράφη, έτσι ο Σουλτάνος, αφού τελείωσαν οι διαπραγματεύσεις όλες και τα βρήκανε μεταξύ τους, δηλαδή τι βρήκανε, πόσο θα είναι η αποζημίωση που θα λάβει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και, πόσο θα, και πότε θα γίνει η πληρωμή. Αφού συμφώνησαν λοιπόν σε αυτά, τότε ο Σουλτάνος αναγνώρισε το μικρό κρατήδιο των Βασίλειων της Ελλάδος. Άρα ήταν μία συμφωνία όλων των άλλων εκτός των Ελλήνων. Ε, ουσιαστικά είναι ένα παζάρι, αγοροπολισία έγινε, έτσι, γιατί ε, αγοροπολισούν τα γραπτά. Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Και άμα θα το δούμε ακόμα και σήμερα να κάνουμε την ταύτιση, κύριε Σουφλερέ, θα δούμε τι, πού είπα εγώ, είμαστε σήμερα. Μέσω όλων αυτών των συμβάσεων του Μνημονίου που έχουμε υπογράψει, στην Ελλάδα ως δίκιο που υπαγόμαστε, Μιλάτε στο για το αγγλικό? αγγλικό δίκιο. Μάλιστα. Τι είναι το αγγλικό δίκιο? Απικιοκρατικό δίκιο. Έχουμε γίνει μια απικία, κύριε Σουφλερέα. Προχωράμε. Ε. Ανάμεσα τώρα στα κείμενα, προχωράμε στο άρθρο 1. Ε. Τελικά τα σύνορα της Ελλάδος ορίστηκαν τελικά από τη γραμμή του Αμβρακικού μέχρι του Παγασιτικού. Από εκεί που ήταν από τον Αχελό μέχρι το Σπερχιό. Η αποζημίωση τώρα της Τουρκίας ορίστηκε στα 40 εκατομμύρια αγρόσια. Δηλαδή 462.000, 480 λίρες στερλίνες Αγγλίας. Και πού θα βρισκόντουσαν αυτά τα χρήματα, κύριε Πασχαλίδη. Μιλάμε τώρα για μια Ελλάδα, για κάποιου κατοίκου, κάποιους κατοίκους, κάποιες, κάποια μικρή έτσι, κοινότητα ανθρώπων που είχαν μείνει όρθιοι εκείνη την εποχή. Μετά από 400 χρόνια σκλαβιά, πού θα βρισκόντουσαν αυτά τα χρήματα για να μπορεί το να γράφ. πληρώσει και από το πάνω, για τα δικά του εδάφη. Το γράφει παρακάτω. Η καταβολή τη αποζημίωση θεωρήθηκε ότι θα γινόταν το Δεκέμβρη του 1832 με ταυτόχρονη εκένωση από τα Τούρκικα στρατεύματα των εδαφών που κατήχαν νότια τη Συνοριακή Γραμμή. Εκεί που μα έλεγε το πρωτόκολλο του Λονδίνου ότι θα έπρεπε να εκενωθούν άμεσα τα εδάφη που παίρνει πίσω η Ελλάδα. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι από τη στιγμή που θα γινόταν η καταβολή της αποζημίωσης προς τους Οθωμανούς, τότε θα γινόταν η εκένωση των τουρκικών στρατευμάτων νότια της Συνοριακής Γραμμής. Η χάραξη τώρα όλης αυτής της Συνοριακής Γραμμής πραγματικά πρέπει να θυ... Σήμερα δηλαδή με όλα αυτά που βλέπει ο πολίτη πρέπει να πραγματικά να θυμώσει. Πρέπει πραγματικά να θυμώσει ο πολίτη και με νόηση να πράξει πραγματικά το καθήκον του. Γιατί εδώ πέρα, προσέξτε τώρα, η χάραξη τη γραμμής γραμμή αποφασίστηκε να γίνει από οροθέτε των τριών δυνάμεων, δηλαδή Ρωσία, Γαλλία, Αγγλία, μεταξύ Τούρκου οροθέτη, εκτό Έλληνα. Μα πώ να μην θυμώσει, κύριε Πασχαλίδη, ο Έλληνα σήμερα, όταν σε όλη τη συμφωνία ο Έλληνα δεν υπάρχει πουθενά. Ε, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια διακοπή, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε, κύριε Πασχαλίδη, θα ήθελα να μου πείτε εάν οι τρεις μεγάλες δυνάμεις συμφωνούσαν, δηλαδή σε ό,τι αποφάσιζαν, ήταν μια κοινή απόφαση ή αν είχαν διαφωνίες μεταξύ τους. Γιατί και αυτό θεωρώ ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Σαφώς, κύριε Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. μια τεράστια προσφορά. Ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπο. Οι ολότητε, ισοπολιτεία, ισοδυναμία, ελευθερία. Τώρα έχει στα χέρια σου μια τεράστια προσφορά. Ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπο. Που ο δημιουργό του, με σοφία και απόλυτη ακρίβεια, στην αποδεικτική του στοιχειοθέτηση, απευθύνει με μεγαλοπρέπεια προ κάθε άνθρωπο που θέλει να αναδειχθεί σε πραγματικό πολίτη. Μαθαίνοντα και αναγνωρίζοντα τι σημαίνει και πώ δομείται η πολιτική των πολιτών με τις υπεριδιότητες και αρχές της ισοπολιτείας, της ισοδυναμίας, της ελευθερίας και της αρετής. Οι ολότητες. Ισοπολιτεία, ισοδυναμία. Όλος ο πλανήτης μιλάει για ελευθερία, αλλά κανένας δεν μας είπε ποτέ την αλήθεια και την έννοια της πραγματικής ελευθερίας. Ήρθε η ώρα, σε αυτό το ελάνιο έπος, όλοι οι άνθρωποι να κατανοήσουν πλήρως την ελευθερία τους παράγγειλε τώρα 216-898-10 και 690-99-69-698 ή ηλεκτρονικά στο www.cosmothéasi.com Επιστρέψαμε κυρίε και κύριοι εδώ στο στούντιο με τον κύριο Πασχαλίδη και πριν το διαφημιστικό ρώτησα τον κύριο Πασκαλίδη, εάν οι τρεις μεγάλες δυνάμεις συμφωνούσαν ήταν ομόφωνη η απόφασή του σε όλε τι κινήσει. Τι λέτε, κύριε Πασκάλιδη, υπήρχε αυτή η ομοφωνία από τι τρει μεγάλε δυνάμει ή υπήρχαν διαφορέ μεταξύ του. Στην ουσία, όπω είδαμε, όπως είδαμε μέσα από αυτέ τι τρει συνθήκε, κύριε Σουφλερέ, είδαμε ότι η πραγματική ομοφωνία υπήρχε το 1827 και τώρα το 1832 που θα δείξουμε στο τέλο. Mm -hmm. Στο 1830 είδαμε να υπάρχει μία μικρή ένσταση της Αγγλίας και είδαμε απευθεία ότι έστειλε άμεσα εκπρόσωπό τη να κάνει μόνη, μόνη τη διαπραγμάτευση με τον Σουλτάνο για, τις απο, για την αποζημίωση, για την οροθέτηση των συνόρων και για την καταβολή τη αποζημίωση, χωρί τη συμβολή των υπόλοιπων δυνάμεων. Οι υπόλοιπε δυνάμει μετέπειτα συμφώνησαν. Και έτσι οριστικοποιήθηκε και στο 100% η εκλογή του Βασιλεία Όθωνα. Και ήρθε Όθωνα στην Ελλάδα το 1933 και δεν ήρθε απευθεία από το 1830, που. Ουσιαστικά λέει ότι ανεξαρτοποιήθηκε το ελληνικό κράτος και έφτιαξε το βασίλειο της Ελλάδος. Γι' αυτό και είδαμε, δεν το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, πρώτος κυβερνήτης του, του νεοσύστατου κράτους, το 1830, υπήρξε ο Ιωάννης ο Καποδίστριας. Αλλά ο Ιωάννης ο Καποδίστριας, επειδή δεν ήταν σύμφωνος με όλες αυτές εδώ τις συνθήκες που δείχνουμε τώρα, και με όλες αυτές τις οροθετίες και τα λοιπά. Και επειδή είχε βάλει ήδη στο πρόγραμμα της, ελλην... της πραγματικής ελληνικής κρεματιστικής το Σύνταγμα, την Πολιτεία και τις Εθνοσυνελεύσεις, γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις έβγαλαν, θα το πω έτσι απλά, έβγαλαν από τη μέση τον Καποδίστρια και υλοποίησαν τα σχέδιά τους το 1932 και το 1933 φέρανε τον βαβαρό όθωνα. Γι' αυτό είπα και στην προηγούμενη εκπομπή ότι η συνθήκη του στι 3 Φεβρουαρίου του 1830 στην ουσία ήταν η συνθήκη η οποία δολοφόνησε τον μοναδικό Έλληνα κυβερνήτη, τον Ιάννη του Καποδίστρια, εκλεγμένο από Εθνοσυνέλευση. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι λίγο μόνο αν κάποιο δεν συμμαχεί, δεν κάνει, απευθεία φεύγει, πάει και κάνει deal διαφορετικά. Θα το βλέπουμε σε όλε τι συμβάσει αυτό. Αλλά ας Μα λέει μεταξύ άλλων, α, όλο αυτό επειδή ρωτήσατε και πριν πώ ε, θα καταβαλλόταν τώρα όλα αυτά τα χρήματα από του Έλληνε από τη στιγμή που ήμασταν σε διαρκή εθνο εθνοπραξία. Ε, είχαμε πτωχεύσει το 1827, από πού θα βρισκόντουσαν αυτά τα χρήματα. Έτσι λοιπόν, μεταξύ του οι κύριε Σουφλερέ, συμφώνησαν σε ένα συμμαχικό δάνειο των 2.400.000 λιρών Αγγλία. Είναι τεράστιο το πόσο έτσι. Ε... Αυτό που αντιλαμβάνομαι για εκείνη την εποχή είναι τεράστιο το ποσό. Αυτό ακριβώ. Με απότερο σκοπό να αποπληρωθούν τι, Να αποπληρωθούν οι 462.480 λίρε τερλίνε, όσο και τα προηγούμενα δάνεια. Είδαμε ότι τα προηγούμενα δάνεια, το πρώτο κατέφτα στην Ελλάδα 236.000 λίρε και το δεύτερο δάνειο, από εκεί που ήταν 2 εκατομμύρια, φτάσανε στην Ελλάδα μόνο τα 816. Δηλαδή περίπου στο 1 εκατό ένα 200 ε, τα δύο δάνεια που πτώχευσε η Ελλάδα το 1827 για να έρθουν να υπογράψουν όλες αυτές τις συνθήκες συν 462.480 λίρες τερλίνες, συν τις εθνοπραξίες όλα αυτά, στην ουσία δεν έμεινε και τίποτα, αλλά αυτό ήταν ένα συμμαχικό δάνειο το οποίο πάλι παρά της Ελλάδος, χωρίς την Ελλάδα, συμφώνησαν μεταξύ τους οι μεγάλες δυνάμεις ότι θα δώσουν συμμαχικό δάνειο στην Ελλάδα αυτό το ποσό για να καλυφθούν όλα τα υπόλοιπα τα οποία προείπα. Κάτι μου θυμίζει αυτό, κύριε Πασχαλίδη, στι μέρε μα. Και όλο αυτό γίνεται επειδή ο ίδιο ο πολίτη δεν παίρνει μέρο. Δεν μπορώ να φανταστώ μια κοινωνία ή μια διοίκηση που θα είναι ενεργό ο πολίτη και θα επιτρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο ει βάρο του. Έτα ακριβώ. Το δάνειο αυτό μα λέει ότι θα ήταν υπομερική εγγύηση, η τόκοι και οι αιτήσει για την απόδοση του κεφαλαίου θα πληρωνόταν κατά απόλυτη προτεραιότητα από τα εθνικά μα έσοδα. Ε, και αφού λοιπόν στι 26 Δεκεμβρίου η Οθωμανική Αυτοκρατορία έλαβε την αποζημίωση από τη στιγμή που δόθηκε αυτό τον, το δάνειο, αναγνωρίστηκε και αναγνώρισε και επίσημα το βασίλειο τη Ελλάδο. Εδώ κύριε Σουφλερέ, την άλλη μέρα όμω το πρωί, οι Έλληνε που το κράτος τότε είχαμε μία έκταση 47.516 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μετρούσαμε μόνο σε 750.000 κατοίκους. Σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Η Ελλάδα τότε ήταν 47.516 τετραγωνικά χιλιόμετρα και απαριθμούσαμε σε 750.000 κατοίκους. Αυτοί λοιπόν οι κάτοικοι τότε πληροφορήθηκαν όταν στήθηκε το βασίλειο της Ελλάδος και ήρθε ο Βαβαρός Όθωνας, ότι χρωστάνε αυτό το αζημίωτο ποσό, το αμύθιτο ποσό των 2 εκατομμυρίων 400.000 λιρών σε αγγλικές τράπεζες. Επιμένω να λέω, κύριε Πασχαλίδη, ότι όλα αυτά που αναφέρετε και μιλώντας για 200 χρόνια πριν, ε, αν κάνουμε το συνειρμό με, την, με τα γεγονότα που συμβαίνουν στις μέρες μας, αυτό το χωροχρονικό που ζούμε, μου θυμίζει τον κύριο Παπανδρέου Γιώργο από το Καστελόριζο να μας λέει ότι λίγο πολύ επτοχεύσαμε γιατί δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες ε, του κράτους μας. Κάπως έτσι λοιπόν ξύπνησαν και τότε οι προγονείς μας και ανακάλυψαν ότι χρωστάνε. Για να αναγνωρίσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία το μικρό κρατήδιο αυτό, αυτά τα τετραγωνικά με αυτού του κατοίκου, το βασίλειο τη Ελλάδο. Ένα αμύθιτο ποσό των 2.400.000 λιρών Αγγλία, που αυτό το δάνειο, κύριε Σουφλερέ, το πληρώναμε γιατί είχε τόκο 98%, το πληρώναμε επί 132 χρόνια, μέχρι το 1964. 1964. Το πληρώναμε αυτό το δάνειο. Από το 1832, 132 χρόνια. Καταλαβαίνουμε τι έχουν κάνει. Και υποτίθεται, μιλάμε σήμερα για ανεξαρτησία τη Ελλάδο. Είμαστε, κύριε Σουφλερέ, όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε σε αυτέ τι συνδίκε του Λονδίνου, ανεξάρτητο κράτο. Θα γιορτάσουμε 200 χρόνια απελευθέρωση. Τίποτα δεν γιορτάζουμε. Σκλάβοι είμαστε ακόμα. Δούλοι, πίκο, υπάκο, υποτελεί σε ένα βασίλειο τη Ελλάδο. Και στην επόμενή μα εκπομπή, δεσμεύομαι κύριε Σουφλερέ. Η επόμενή μα εκπομπή, με συνδυασμό όλε αυτέ τι συνθήκε, θα βγάλουμε το φεκ 1 και το φεκ 2 του βασιλείου τη Ελλάδος, ερχόμενο ο Όθωνας, Που αυτό που μα λέει τώρα για να δέσουμε όλο το παζλ, κύριε Σουφλερέ, είναι ότι έρχεται ο Όθωνας ω βασιλιά τη Ελλάδο και όχι των Ελλήνων. Το ξανατονίζω. Ω βασιλιά τη Ελλάδο, όχι των Ελλήνων. Οι Έλληνε δεν τον αναγνώρισαν ποτέ ω βασιλιά, δεν ήταν ποτέ δικό του ήταν αυτόκλητο των μεγάλων δυνάμεων. Να, να κάνει τι. Να εξυπηρετήσει πια τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, όπως μας αναγράφεται στην πρώτη παράγραφο του φίλου 1 του 1833. Ποια συμφέροντα? Ότι θα εξασφαλίσει... ότι Ποιο? Ότι θα πάρει πίσω, θα πάρουν πίσω οι μεγάλες δυνάμεις, το συμμαχικό δάνειο το οποίο δώσανε στου Έλληνε πολίτε για να τα δώσουν στα προηγούμενα δάνεια, για να τα δώσουν τα άλλα μισά στου Οθωμανού, για να αναγνωριστεί αυτό το ελληνικό κράτο, το ελληνικό κρατήριο το οποίο λέγεται Βασίλειο τη Ελλάδο, με απότερο σκοπό την επιρροή των μεγάλων δυνάμεων και την εισρροή που μέσα στη Μεσόγειο και μέσα στα Βαλκάνια. Αυτά είναι τα αποτελέσματα, κύριε Πασχαλίδη, όσον. Ε όλων όσων έχουν διαδραματιστεί, διαδραματιστεί όταν ο ίδιος ο πολίτης δεν είναι ενεργός, δεν συμμετέχει, γιατί όπως είπα και πριν, ένας ενεργός πολίτης δεν θα επέτρεπε να γίνουν όλα αυτά. Αλλά πώς να μην εξυπηρετεί ο φυτευτός Όθωνας Βασιλιάς τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, όταν εκείνοι τον τοποθέτησαν χωρίς την συγκατάθεση του Έλληνα. Αυτό δεν γίνεται και σήμερα. Σήμερα δεν βγαίνουν όλοι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται και ψηφίζουν νόμους ενάντια στον Έλληνα, τον απομιζούν από όλες τις πλευρές. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για όλους μας να πάρουμε θέση ως πολίτες σε αυτή την χώρα και τελικά να δούμε τι θέλουμε εμείς ως εργοί πολίτες από τη χώρα μας, από την πόλη μας, από την πολιτεία μας, από τους θεσμούς μας. Κύριε Πασχαλίδη... Έτσι ακριβώς, κύριε, σου, έτσι ακριβώς, κύριε σου, και κλείνοντα αυτή την εκπομπή, θα τονίσω το εξή. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει πάρει μία πρώτη εικόνα όλοι οι τηλεθεατέ που μα ακούνε και μα βλέπουν. Το πώ ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία από το 1827 μέχρι το 1833 για να έρθει ο Όθωνας να πει ότι έρχεται να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Και με το ΦΕΚ 2 είναι πολύ σημαντικό ότι με όρκο επιποινής θανάτου όλοι οι άρενες μέσω των εκκλησιαστικών ενωριών γιατί εκκλησιαστικών ενοριών? γιατί η Ελλάδα τότε ήταν χωρισμένη σε ενωρίες και τα δημοτολόγια όλα τα κρατούσαν οι ενωρίες άρα μέσω των εκκλησιαστικών ενοριών, με όρκο επιποινής θανάτου όλοι οι άρενες τι υποταγή και πίστη που σε έναν ελαίο βασιλέα Θεού, Ότο, Όθωνα. Κύριε Πασχαλίδη, πώς πέρασε η περιουσία στην, στην Εκκλησία, με ποιο τρόπο. Με κάποια συμβόλαια, μέσω όλων αυτών των αγοροπολισιών που έγινε τότε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, mm -hmm. όπου τότε με όλη αυτή τη συμφωνία ο Σουλτάνος τα έγραψε στην Εκκλησία. Μάλιστα. σω πρώτη φορά, ξέρετε. Κανένα συμβόλαιο και καμία τέτοια συνθήκη και, κανένα, και καμιά μουτζούρα θα πω. Γιατί όλα αυτά είναι μουτζούρε. Ναι, εγώ θα το πω. Σε αυτό εδώ τον κύκλο εκπομπών, με όλε αυτέ τι συμβάσει και τι συνθήκες που θα αναδείξουμε μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα, νέο ναι, ο κόσμο θα δει και όλοι οι συμπολίτε μα θα δουν πάρα, πάρα πολύ άσχημα πράγματα τι έχουν υπογράψει. Θα δούνε πραγματικά τι έχουν υπογράψει. Ωστόσο, δεν πρέπει να φοβάται κανένα Έλληνα. Και εμεί είμαστε εδώ πέρα για να πάρουμε το φόβο όλων των Ελλήνων. Γιατί έχουμε τη γνώση και έχουμε τη δύναμη τη πραγματική μα νομική εκπροσώπηση. Και όλα αυτά εδώ που δείχνουμε στι εκπομπέ, αυτού του όλεθρου, είναι μουτζούρε. Όταν μη το έθνο και όταν μιλήσει το έθνο και πάρει τη διαχείριση του ίδιου του, του, δικαίου, που είναι η ίδια του η πατρίδα, στα χέρια του κύριου Σουφλαρέ. Πρέπει να πάει, λοιπόν, πολύ πίσω ο πολίτης και να ψάξει και να βρει ε, από πού ξεκινάει όλο αυτό το κουβάρι. Ε, και σε όλη αυτή τη διαδρομή το τι έχει γίνει. Μας είπατε πριν ότι υπάρχουν χιλιάδες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από τους ελληνικούς θεσμούς. Σωστά. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα ε, είναι ένας δυνατός πυλώνας στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Σωστά, δηλαδή. Κύριε δηλαδή, Σουφλερέ, αν... κύριε Σουφλερέ, θα κάνω μια, μια, έτσι, μια παρένθεση. Δεν το ξεκίνησα τόσο πίσω. Αλλά, αν θυμηθούμε, <laughs> το 354 π.Χ. Δηλαδή πάμε τώρα πόσες χιλιάδες χρόνια πίσω, έτσι. Όπως είπατε, σε κάποια στιγμή θα δείξω και ένα βίντεο πόσο, ποια ήταν η πραγματική Ελλάδα. Όταν θα φτάσω κάποια στιγμή να μιλήσω και για τον πολιτισμό. Αλλά το 354 π.Χ. ο κύριος Σουφλερέ, η πρώτη εθνοσυνέλευση που έγινε στον πλανήτη Γη, η πρώτη εθνοσυνέλευση που έγινε στον πλανήτη Γη, στην Κόρινθο, και αναγνωρίστηκε επίσημα το πρώτο κράτος με επίσημη εθνοσυνέλευση, το κράτος της Μακεδονίας, με βασιλιά τότε, του τότε κόσμου, τον βασιλιά Φίλιππο Β. Και κάτσανε όλα τα κληρονομικά δικαιώματα και όλος ο πλούτος του πλανήτη τον βασιλιά Φίλιππο Β. Και υπάρχουν και εγγυήσει. Ο μισός πλανήτης χτίστηκε με τις τότε εγγυήσεις σε χρυσό του βασιλιά Φιλίππου Β. του κράτους Μακεδονίας. Και όλοι αυτοί που σήμερα υπογράφουνε και όλα τα παγκόσμια καταπιστεύματα και όλα αυτά που θα δείξουμε σε όλες τις εκπομπές και μεγάλες, μεγάλα ξένα κέντρα εξουσίας, πολύ σκοτεινά, ορκίζονται πού, στον οίκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αν είναι ποτέ δυνατόν, αλλά αυτά πρέπει να τα μάθει ο Ιωνας Πολίτης, να τα δει, να δει ότι έχει πραγματική δύναμη. Και ότι αυτό Επίσης. που είπατε κύριε Σουφλερέ, αυτό που είπατε κύριε Σουφλερέ και κλείνω με αυτό, είναι ότι τα πάντα που βλέπει σήμερα ο Έλληνας ο πολίτης γύρω του όλο τον πλανήτη είναι πραγματικά με τα κληρονομικά δικαιώματα του έθνους, με τον πλούτο του έθνους, με όλο αυτό, με τον πολιτισμό του έθνους μας, με όλα αυτά που έχουμε εμείς οι Έλληνες αναδείξει σε όλο τον πλανήτη μας. Σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά, κύριε Πασχαλίδη. Μας ε, ανοίξατε πάρα πολλά ε, παράθυρα και πόρτες και πραγματικά θα είμαστε εδώ για να ε, μπούμε σε όλους αυτούς τους χώρους και να πάρουμε τα στοιχεία. Να είστε καλά, κύριε Σουφλερέ ήταν μεγάλη μου τιμή και πάλι, δύναμη φω σε όλου του Έλληνε. Η ένωσή μα είναι η δύναμή μα. Να είστε καλά, λοιπόν. Καλή συνέχεια, κυρίε και κύριοι. Εμεί θα είμαστε εδώ για να αναδεικνύουμε όλα τα στοιχεία και όλη τη γνώση η οποία πρέπει να φτάσει σε όλου εσά και εσεί με τη σειρά σα να την μεταλαμπαδεύσετε σε όλου του υπόλοιπου ανθρώπου. Όσο πιο μακριά πάει η γνώση, τόσο περισσότεροι άνθρωποι τα γνωρίζουν. Και όσο περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν, τόσο πιο σύντομα έρθει το αποτέλεσμα που θέλει ο άνθρωπος, δηλαδή αυτό που, να βιώνουμε, που θέλουμε να βιώνουμε όλοι μέσα στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια.